Πρώτον, είναι νομίζω προβληματικό το να λέει αυτή τη στιγμή για τα πλεονάσματα. Τα πλεονάσματα, να το θυμίσω τον κύριο Χατζηδάκη της Νέας Δημοκρατίας, ότι ήταν 4,5% μέχρι το 2022. Αλλά να το λέμε ξανά, γιατί ξέρετε, όταν κάνεις ένα αφήγημα και έχεις σε χάσει, έχεις λίγη μνήμη το τι έχει γίνει, είναι προβληματικό. Σημείο δεύτερο. Μίλησε η Νέα Δημοκρατία και είπε αυτή τη στιγμή για τα θέματα των συντάξεων και το αφορολόγητο. Είναι το νέο αφήγημά της προσπαθεί να κάνει. Αφού απογοητεύτηκε, κατέρευσε όλο το αφήγημα το οποίο είχε όλη την προηγούμενη περίοδο, η στρατηγική της δηλαδή, ποια ήτανε, να μην πάρθουν μέτρα για το χρέος. Να σας θυμίσω λοιπόν τι γινότανε πριν από δύο μήνες, να μην κλείσει τρίτη αξιολόγηση. Και βεβαίως τα μέτρα για το χρέος είναι πάρα πολύ σημαντικά και δίνουν και διευκολύνουν και βοηθούν την ελληνική οικονομία να προχωρήσει. Και μάλιστα μέχρι το 2022 δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα ταμιακό. Δεύτερον, δεν υπάρχει τέταρτο μνημόνιο τώρα. Μην δουλευόμαστε εδώ πέρα. Και μην κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Το μνημόνιο, τι σημαίνει μνημόνιο, για να μάθουμε. Μνημόνιο λοιπόν σημαίνει χρηματοδότηση και ταυτόχρονα μέτρα και επιτροπία. Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Δηλαδή τα μέτρα αυτά που λέει, εγώ συμφωνώ, το 2019-2020 είναι αυτά τα μέτρα, δεν είναι, έχουν πάρθει. Αλλά ήταν στο προηγούμενο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα από εδώ και πέρα. Εποπτεία υπάρχει. Μισό λεπτό. Πάμε τώρα. Η εποπτεία είναι να τελειώσει και ένα πρόγραμμα. Ήμουν εισηγητής. Ψηφίστηκαν πέρσι εκ των υστέρων. Κύριε Χατζηδάκη, κάντε λάθος. Μην προσπαθείτε, κύριε Χατζηδάκη. Ήταν για να κλείσει η τρίτη αξιολόγηση. Και η δεύτερη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω. Τι έχουμε τώρα την επόμενη περίοδο, έχουμε ότι η Επιτροπή, όπως λέτε, δεν θα υπάρχει έτσι όπως την εννοείται, γιατί τα μέσα για το πώς θα πετύχουμε τους στόχους θα είναι πλέον δική μας δουλειά. Θέλω να θυμίσω στον κύριο Χατζηδάκη, γιατί δεν διάβασε το αναπτυξιακό σχέδιο, μάλλον τόσο καλά, ότι όλα όσα αφορούν τα εργασιακά για μας είναι πυλώνας, δηλαδή η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, το ωράριο, η αδήλωτη εργασία. Τελευταίο παράδειγμα, έλεος με το. Έχετε πάει με τον κύριο Κούρτς και με τον κύριο Όρμπαν. Και με ό,τι ακροδεξιό. Τι ψήφισε προχθές στο Ευρωκοινοβούλιο, 12 ώρο για τους οδηγούς φορτηγών. Τι ψήφισε ο κύριος Κούρτς, ψήφισε λοιπόν 12 ώρο. Τι μας λέγατε την προηγούμενη περίοδο. Αφήνετε να αιωρείτε. Πάω, θα πάω. Κυρία Μουρελάτου, δεν αποφεύγω τίποτα. Δεν αποφεύγω τίποτα. Θα σας πω και συντάξεις. Πάμε λοιπόν ότι έχει καταρρεύσει. Κατέρευσε και το άλλο αφήγημα. Βγήκανε, είχαν καθοδήγηση κάτω στη Λέσβο όταν γινόταν το αναπτυξιακό για το ΦΠΑ. Τελείωσε και ο ΦΠΑ. Τελείωσε για λοιπόν. Τελείωσε, είναι, τελείωσε είναι οριστικό όσο αφορά για τα νησιά τα πέντε. Ναι, μην βιάζεστε. Ποιο ήταν το αφήγημα λοιπόν, μην βιάζεστε, θα δείτε και τα επόμενα. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό, το αφήγημα που, αυτό που είχαν το αφήγημα τελείωσε. Συν το μεταφορικό ισοδύναμο, συν όλα αυτά που δώσανε. Δηλαδή στα νησιά αυτή τη στιγμή πολύ καλύτερη κατάσταση αυτό που προσπαθούσαν να διαμορφώσουν. Εγώ θα είμαι στη Λέσβο και ελπίζω τότε όταν δεν δέχτηκαν οι φορείς οικονομικοί και ήρθαν στον κύριο Μητσοτάκη να έχουν το θάρρος πια να μας πούν τι έγινε και γιατί αφιζητούσαν όλη αυτή την περίοδο. Θα είμαι ομιλητής στη Λέσβο σε λίγες μέρες. Και τρίτο τώρα, πάμε για τα μέτρα. Τα μέτρα, κυρία Μουλεγάδη και κύριο Κούρο, είναι σαφές ότι θα απογοητευτούν και άλλη μια φορά. Γιατί είναι υποδιαπραγμάτευση κι αυτά. Και θα γίνει. Εγώ εκτιμώ λοιπόν ότι μπορεί να γίνει και για το αφορολόγητο και για τη συντάξη. Και μπορεί να γίνει, και θα σας πω γιατί. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιμείνει στην κυβέρνηση. Και όπως επιμείναμε και για άλλα πράγματα. Και για το ΦΠΑ και για άλλα. Και θα γίνει κατά τη γνώμη και μπορεί να γίνει. Είναι θα σας πω γιατί. 1% το ΑΕΠ και τα δύο. Θα σας πω και καταρχήν. Δεν πρέπει να βρεθούν κάποια άλλα κονδύλια. Θυμίστε στον ελληνικό λαό ότι πάνω και το 1% τα αντίμετρα. Πρώτη φορά που υπήρξαν σε μέτρα και αντίμετρα. Γιατί αυτό το αποσκοπούμε. Από το 20 όμως. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν τώρα τα μέτρα τα υπόλοιπα. Υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος πολύ μεγάλος που διαμορφώνεται, κύριε Κούρο. Άρα εμείς το πώς θα το πιάσουμε τώρα τις δεσμεύσεις μας, έχουμε και τα δικά μας τον τρόπο και τα δικά μας μέσα. Εγώ θα πω κάτι, ότι εμείς κάναμε, για να κλείσει αυτή η ιστορία, ότι κάναμε ό,τι είναι δυνατόν, με ειλικρίνεια. Αποδεικνύεται ότι πετυχαίνουμε, αποδεικνύεται ότι η χώρα μετά την κατάρρευση της βγαίνει από το αδιέξοδο και θα κριθούμε το Σεπτέμβριο του 19.